λοιπόν το MOV και οι αποχρώσεις του μπροστά σας. Ξεκινάμε με το Στέλιο. Ωραία. Λοιπόν, εμένα αυτά τα πρακτικά concept μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί θέλει ο κόσμος να παίρνει ιδέες για το πώς μπορεί να κάνει μια, ξέρεις, καθημερινή, μια συνηθισμένη, ας πούμε, επίσκεψη σε γιατρό, σε γυναικολόγο, σε οδοντίατρο, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα. Θα πήγαινες έτσι στο γυναικολόγο? Ο γυναικολόγος είναι πολύ φίλος μου. Ναι. Να πω την αλήθεια, ο γυναικολόγος μου είναι στην Κύπρο. Εκείνος που, γι' αυτό που θα πάω να κάνω. Είναι πραγματική ιστορία και το λέω... Λοιπόν, αργώνομαι λίγο με αυτό. Τι έγινε? Θέλω να το πω σωστά. Έχω κάνει κατάψυξη οαρίων. Α, μπράβο. Μπράβο. Και θα πάω να συζητήσω με τη γυναικολόγο μου για τη διαδικασία της εξωσωματικής. Αυτός είναι ο λόγος που πηγαίνω. Και επειδή είναι πολύ φίλος μου, δηλαδή ξέρει τα πάντα, μιλάμε, ναι, θα πήγαινα στο γυναικολόγο μου έτσι. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ήθελα πάντα να κάνω οικογένεια. Μεγαλώνοντας, δεν μου βγήκαν έτσι, γιατί λέει καμιά φορά όταν κάνεις όνειρο, ο Θεός γελάει. Εγώ πραγματικά ποτέ στη ζωή μου δεν ήθελα να γίνω μοντέλο, δεν ήθελα να γίνω γνωστή. Είναι... Σας λέω αλήθεια σε όλο αυτό που σας λέω. Τυχαία μου συνέβησαν όλα αυτά και έχω φτάσει μέχρι εδώ. Ξεκίνησα στην Πάτρα. Η οικογένειά μου δεν είναι... Είναι μια απλή οικογένεια, δεν ήταν πλούσιοι. Και πάντα ήθελα να κάνω παιδιά. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Γιατί οι γονείς μου είναι μαζί 50 χρόνια. Δεν είναι... Και έχω στο κεφάλι μου λίγο έτσι. Την οικογένεια, παιδιά, αδέρφια, γιατί έχω. Και ήθελα να κάνω πάντα μια ευτυχισμένη οικογένεια να είναι έτσι. Δεν μου έβγαινε. Okay. Η αλήθεια είναι ότι αυτά δεν προγραμματίζονται. Και μεγαλώνοντας, κατάλαβα ότι το να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που μπορείς να έχεις στη ζωή σου. Να το διαπαιδαγωγείς σωστά και να το βγάλεις καλό άνθρωπο στην κοινωνία. Δεν μου βγήκε λοιπόν όλο αυτό. Και κάθε φορά όταν ήμουν με κάποιον άνθρωπο, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, ήθελα να είμαι σίγουρη με το ποιον θα κάνω παιδί. Γιατί μπορεί να μην είμαστε μαζί αύριο μεθαύριο, αλλά να ξέρω ότι θα είναι σωστός πατέρας. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Και πριν 4 χρόνια, κατάλαβα, άρχισα εγώ από το άγχος μου και αυτά, είχα κάποια ψυχοσωματικά που με... Καταλάβαμε λοιπόν ότι κάθε φορά που αγχώνομαι έχω αυτό το πράγμα και με χτυπάει στα γυναικολογικά. Αφαίρεσα τις αλπιγκές μου και κατευθείαν έπρεπε να κάνω κατάψυξη οαρίων. Το έχω κάνει 2 φορές. Και στις αρχές που ήμουν εδώ, κάθε φορά που μου λέγατε για τα παπούτσια, εγώ πίσω έφερνα τα σωστά παπούτσια, αλλά με το που έφτανα εδώ, αντί για 39 φόραγα 41-42. Και έβγαινα με τα τσόκαρα και δεν μπορούσα να σας το πω. Γιατί δεν ήθελα να το πω. Και συνέχεια πριζόμουν από τις ορμόνες και το κορτιζόν και όλα αυτά, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου, γιατί ήθελα να το κάνω και δεν μου ήταν ευχάριστο αυτό. Καλά έκανες. Και τώρα πώς, αφού δεν ήθελες να το πεις τώρα... Τώρα, λοιπόν, το έχω ξεπεράσει και έχω δουλέψει και με τον εαυτό μου. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Αν μπορέσω να αποκτήσω παιδί, θα μπορέσω. Χαίρομαι πάρα πολύ που έφερες αυτό το θέμα, γιατί καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, γιατί έχω πάρα πολλές φίλες που είμαστε κοντά ηλικιακά, ας πούμε, που αρχίζουν και βιώνουν ένα άγχος ότι ακριβώς αυτό είπες, δεν έχω βρει ακόμη τον κατάλληλο άνθρωπο για να κάνω παιδιά και τι θα κάνω, σε λίγα χρόνια δεν θα μπορώ ή θα έχω δυσκολία και θέλω να γίνω μάνα κάποια στιγμή και ακόμη δεν είμαι έτοιμη και τι θα κάνω και είναι ένα πάρα πολύ... μεγάλο θέμα που απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες και ειδικά τώρα που οι γυναίκες γίνονται σε μεγαλύτερη ηλικία μητέρες, που έχουν καριέρα, που θέλουν να διασκεδάσουν τη ζωή τους, να χαρούν τη ζωή τους, δεν θέλουν να βιαστούν να μπουν σε μια σχέση, να κάνουν μια οικογένεια για να κάνουν παιδιά στην ηλικία που είναι πιο εύκολο. Τέλος πάντων, είναι, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα το οποίο είναι τόσο αγχωτικό και πολλές γυναίκες ξέρω ότι... πρέπει να δουλέψουν γιατί τέλειως δεν βγαίνει. Ναι, είναι... Αυτό δεν είναι θέμα διασκέδασης μόνο ή κάτι τέτοιο. Όχι, είναι όλα. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι όλα. Δηλαδή, όντως η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και καταλαβαίνω ότι είναι τεράστιο άγχος. Ακόμη ένα μεγάλο άγχος είναι το να μην το πω, πώς θα το πω, τι θα πει ο τάδε, τι δεν θα πει ο τάδε. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που το μοιράστηκες, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι κανονικό, είναι κάτι το οποίο στην εποχή μας είναι πολύ χρήσιμο όλος ο κόσμος να είναι ενημερωμένος, και οι γυναίκες και οι άντρες, ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και... η ευκολία σε ουγικά, που δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, αλλά είναι... Μπορεί μια γυναίκα να μπει σε αυτή τη διαδικασία, όντως για να μπορεί να τεκνοποιήσει όταν και εφόσον
μπορέσει ή το επιθυμεί, ας πούμε, ή βρει τον κατάλληλο στροφό. Μπράβο, Διονυσία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι σε βλέπω γενικά πιο απελευθερωμένη στο να μοιραστείς πράγματα σε σχέση με τον πρώτο καιρό που ήσουν λίγο πιο κουμπωμένη. Και θέλω να σου πω ότι όλες οι γυναίκες που έχετε βήμα και που είστε ή που δείχνετε πιο δυνατές από κάποιες άλλες γυναίκες, καλό είναι να χρησιμοποιείτε το βήμα σας για να εμπνέετε κόσμο ή να ανοίγετε, ξέρεις, ένα παραθυράκι σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε πιο κλειστές κοινωνίες ή σε κλειστές οικογένειες που ψάχνουν έναν τρόπο να ανθίσουν και με μια τέτοια εξομολόγηση, σαν τη δική σου ή και κάποιων άλλων ανθρώπων που βλέπουμε κατά καιρούς, είναι πολύτιμες αυτές οι εξομολογήσεις. Αυτό. Μπράβο. Και σου εύχομαι τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και υπάρχουν και πολλοί άλλοι δρόμοι, αν κάτι δεν πάει καλά κάποια στιγμή. Λοιπόν, στα ρούχα. Ναι. Αυτό είναι ένα σωστό τόν σουρτών. Χρωματικά. Δηλαδή, χρωματικά έχεις εμπλέξει ένα χρώμα. Για βγάλε να δούμε. Έχω βάλει ένα ζιβάγκο που μέσα από πάνω ένα άλλο. Λοιπόν, χρωματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάποιο. Είναι... Όχι, έχει κάνει μια ωραία σιλουέτα με το μοβ μέσα που σχεδόν συνεχίζεται στα πόδια και είναι με τα παπούτσια αυτά που βρήκε σαν... είδες πάλι με μπερδεύεις, σαν εχθές. Που τα κινέζικα. Είδατε. Άντε πάλι, τα παπούτσια τα βρήκα πολύ ωραία. Πες πολύ ωραία 15 φορές. Στα κινέζικα. Και βάλ το βαθμό. Όχι, αυτά δεν είναι καλά από την γλυφά. Όχι, θα σου πω κάτι. Το look δεν με εντυπωσιάζει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν μου αρέσει, αλλά δεν με τίποτα. Δηλαδή, θα ήθελα, ας πούμε, αυτό το μουτόν που έχεις βάλει να είναι ένα μεγάλο μουτόν μέχρι το πάτωμα. Δύο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σοφία μου. Διονυσία, πάρα πολύ σημαντικό και ωραίο concept και χαίρομαι που το είπες, because εγώ είπα της μάνας μου, like, την άλλη μήνα, ότι εγώ τόσο ώρα σκέφτομαι, θέλω να το κάνω αυτό. Maybe τώρα που ξέρω τι τραβάς, maybe δεν θα το κάνω, αλλά I think θα είναι worth it. But χαίρομαι που το είπες, because και εγώ αντράπηκα λίγο, you know, because εγώ δεν ήθελα να πω τίποτε. Αλλά χαίρομαι που και εσύ είπες ότι εσύ τώρα, you know, ήθελες να το κάνεις αυτό. Εσύ που είσαι... I know, but εγώ φοβούμαι κιόλας. Ρούχα τώρα πάλι. ξέρεις, εσύ, you're giving me Daphne vibes, but Scooby-Doo. Σκουπιντού. Ξέρεις την Δάφνη. Αν είχες τα μαγιά της Evelyn, με αυτό το τίσιμο, όντως θα ήσουν. Αν αυτή ήταν like style icon για μένα όταν εγώ ήμουν μικρή. Because αυτή πάντα φόρεσε πιο like μικρά στενά. Ήταν η genius one, no? Αυτή ήταν πορτοκάλι ρούχα. Οκ, ναι. Τα γυαλάκια. Αυτή είχε... Τέλος πάντων, μου αρέσει το τίσιμο σου, μου αρέσει πάρα πολύ η φούστα σου και που βάλεις αυτό το κολάνι που είναι και πιο custom, whatever, για σένα. Μου αρέσει και το πλεχτό και το ζιβάγκο, δεν μου αρέσει καθόλου τη ζακέτα. Εγώ να σου δώσω αυτό σήμερα. Because μου αρέσεις, αλλά η ζακέτα, επειδή δεν φοράς πάρα πολλά ρούχα, μην φοράς, αλλά δεν φοράς γίνω στο κάτω μέρος πάρα πολλά, ας πούμε. Η ζακέτα είναι σημαντικό για αυτό το look. Σω να σου δώσω 3. Ευχαριστώ πολύ. Εβελίν μου, σε ακούμε. Καταρχάς, μπράβο για το concept. Δεν ξέρω αν θα πήγαινα εγώ προσωπικά στο γυναικολόγο έτσι, ντυμένη. Με τα πόδια σου είναι φανταστικά. Κατά τα άλλα, πολύ ωραίο και δύσκολο χρώμα. Και ξέρω ότι μία γνωστή τηλεπερσόνα το αποφεύγει πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Το έχει για γρουσούζικο. Μοβ, λιλά, είναι δύσκολα. Ναι. Ποια. Να μην σας νοιάζει. Θα μου πει εμένα σταυτή και θα δω. Δημήτρη. Ναι. Δημήτρη. Κοίταξε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που το ανέφερες αυτό το πράγμα. Πραγματικά, μπράβο σου. Συνεχίζουμε τώρα.
Εγώ θα ήθελα τα μαλλιά, όταν φοράτε ζιβάνκο και κλείνετε το λαιμό σας, να τα τραβάτε πίσω από τα αυτιά ή να τα πιάνετε πίσω. Δεν θέλω μαλλιά μπροστά, να κλείνετε το λαιμό σας και να σκοτεινιάζετε όλη την εικόνα, αν και φωτεινά τα μαλλιά σου εσένα. Γενικά θέλω την εικόνα καθαρή όταν έχετε ζιβάνκο. Πίσω από τα αυτιά, ίσως έτσι όπως θα έχεις, θα ήταν μια ωραία ιδέα. Όσο πια όλο αυτή η κοτσίδα, όλο ξέρω, αλλά τώρα φοράτε ζιβάνκο μέχρι ψηλά, μέχρι το λαιμό. Τι να κάνω. Εμένα αυτή η φούστα δεν μ' αρέσει. Εγώ θα ήθελα μια παντελόνα ωραία φαρδιά να φοράς μέχρι κάτω, μακριά, και από πάνω ένα μεγάλο πανοφόρι μέχρι κάτω ή ένα ωραίο σακάκι ή ένα ωραίο τζάκετ κοντό, cropped. Ένα από τα δύο. Και όχι το sheepskin που φοράς, που και αυτό είναι πολύ θαμπό. Και όλα τα άλλα θα ήταν τέλεια. Η γραφή της αυγάλτη. Διονυσία μου, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ.